Εδώ έχει έρθει πολλές φορές στο μοναστήρι και έχει μιλήσει και τον παρακαλέσαμε αυτό που γίνεται 12 χρόνια τώρα εδώ στο μοναστήρι, 13, την ημέρα του Αγίου Παϊσίου να ακολουθεί. Έχουμε αγρυπνία που είχαμε χθες από τις 8 μέχρι τις 3.30 και ανήμερα του Αγίου Παϊσίου να γίνεται μια ομιλία. Συνήθως την κάναμε στον Άγιο Χριστοφόρο, στο μετόχι μας, στις Κορακιές. Τον είχαμε και την Μεγάλη Σαρακοστή που είχε μιλήσει πάλι εδώ έξω κάτω από το Πεύκο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να έρθει και πάλι και να μιλήσει για τον Άγιο Παΐσιο και όχι μόνο. Χαρισματικός άνθρωπος, όσοι δεν τον γνωρίζετε, ο πατήρ Ευάγγελος είναι... Ο πατήρ Ευάγγελος είναι ιατρός, παθολόγος, εξασκεί το επάγγελμα του ιατρού και συγχρόνως είναι και ιατρός των ψυχών, καθότι είναι ιερεύς και ξέρει καλά την αποστολή του και ανήκει στο Καμερούν, στην Ιεραποστολή, στη Μητρόπολη Καμερούν. Επίσης βοηθάει ως ιατρός στην Κιβωτό του Κόσμου, τη γνωστή Κιβωτό του Κόσμου, με τον πατέρα Αντώνιο. Και τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πω, θα τα ακούσουμε και θα τα καταλάβετε όλοι, θα καταλάβετε περί τίνας πρόκειται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Ευάγγελε, που είστε ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς και συλλειτουργούς που ήρθανε, για να ακούσουμε και εσάς όλους, τον καθένα και την καθεμία προσωπικά, που ήρθαμε όλοι να ακούσουμε λόγων ζωής και λόγων Θεού από το στόμα του Πατρός Ευαγγέλου, που κάνει εξωτερική και εσωτερική ιεραποστολή. Μην ξεχάσουμε όμως μετά στο τέλος να μας βάλετε εκεί αυτό που μας βάλετε πριν από αυτόν τον παππού. Στο βάλω τώρα. Όχι τώρα, όχι. Θα είναι στο τέλος για να γελάσουμε λίγο. Κάτι να... τους λέω κάθε φορά, κάτι τους λέω έτσι για τα πολιτικά. Λοιπόν, ο χρόνος είναι δικός σας, έχουμε άπλετο χρόνο, όποιος θέλει και να ρωτήσει οτιδήποτε. Εγώ πάντως στο γαμοπύλο αυτό θα πάω να το φάω τώρα, τι ώρα θα τελειώσουμε δεν ξέρω. Ναι, βάφτιση ήδη, εδώ θα κάνουν και γαμοπύλαφο, δεν κάνετε βάφτιση, βάφτιση γαμοπύλαφο. Βαφτισοπύλαφο θα το λέμε. Διότι όπως καταλαβαίνετε πατέρες και αδελφοί, εδώ είναι η Ιερά Μονή. Οπότε η Ιερά Μονή εχθές είχε λαδερό αλάδοτο, δηλαδή φαγητό. Σήμερα το πρωί σηκωθήκαμε και λέμε τι θα φάμε, να φάμε κανένα αυγό τηγανιτό. Είχαν φτιάξει γεμιστά με τόνο και τυρί, καταλαβαίνετε λοιπόν. Έχει και χαρούπια εδώ. Έχει χαρούπια, έχει πατέρα, ευχαριστώ πολύ. Και μετά λέμε να πάμε και μία βόρτα. Πήγαμε και μία βόρτα και ήταν καλοί άνθρωποι, μας κεράσανε μια ρακή καημένη. Και λέει να σας βάλουμε και λίγο ψαράκι τηγανιτό. Λέω κρεατάκι δεν έχετε, Μαυροκρήτη είσαστε. Λίγο κρεατάκι δεν έχετε, όλο διστήσιμα επειδή έχετε το γέροντα τον Ειρηναίο. Και εμείς ανθρώποι είμαστε, τρώμε και κρέα. Χριστιανοί μου, αδελφοί μου, εγώ αισθάνομαι εδώ πέρα σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Διότι σας έχω πει κι άλλη φορά την αγάπη που έχω με τον πατέρα Ειρηναίο και με τους πατέρες όλους και τα παιδιά και το Σοφρόνιο που είναι εδώ μέσα, ένας θησαυρός ο οποίος περισκέπτει το μοναστήρι Παναγία, διότι διακονούν οι πατέρες εδώ το Σοφρόνιο κτλ. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ εγνώρισα τον καιρό Παΐσιο. Και όχι μόνο γνώρισα το Ιερό Παΐσιο, αλλά είδα και κάποια θαυμαστά πράγματα από το Ιερό Παΐσιο, τον οποίο δεν ήθελα να το γνωρίσω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί γνώριζα τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουναγιώτη, και λέγαμε, ήταν πολύ ανάποδη η περιοχή. Δηλαδή, για να πας στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουναγιώτη, είναι από την άλλη μεριά του Αγίου Όρους. Και έπρεπε να πάρουμε βαρκάκια και ιστορίες να πάμε στο Εφραίμ του Κατουναγιώτη. Είχε ανηφόρα, κατηφόρα, έκαμε ζέστη το καλοκαίρι. Εντάλλα, ο ήλιος σε άφηνε το καραβάκι στις 12, μία ώρα το μεσημέρι. Να ανεβαίνει σε αυτά τα κατουνάκια, μία ώρα το μεσημέρι. Και έτσι λέγαμε, άσπα. Όμως, ακούγαμε βέβαια για τον καιρό Παΐσιο. Ακούγαμε. Αλλά ενώ θα μπορούσα να πάω το 1979, πρώτη φορά στον καιρό Παΐσιο, 1980 κτλ., δεν πήγα. Πάει 81, πάει 82, πάει 83, πάει 84, πάει το 85, πήγαινα στον κύριο Παπαϊφρέμ, μα μου λέγανε για τον κύριο Παΐσιο, εγώ τίποτα ο καλός σου, δεν πήγα.
Πρώτη φορά λοιπόν πήγα μία φορά το 85 κατ' εντολή του γεροντά μου για να κάνω μία δουλειά, πήγα στην Ιερά Μονή του Μουσείου. Και όπως ήταν η χειροτολία ενός ιερομονάχου και είχε έρθει και ο Γεροπαΐσιος το πρωί. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ. Μη βλέπετε τώρα που έχετε φωτογραφίες και τέτοια δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Και οι γεωρίτες ήταν λίγο σεμνείς αυτές τις διαδικασίες και δεν θέλανε. Ας πούμε του Παπα Εφραίμ του Κατουναγιώτη, πολύ λίγες φωτογραφίες υπάρχουν. Ακόμα και του Γεροπαϊσίου, να ξέρετε, πολύ λίγες φωτογραφίες υπάρχουν. Δεν δεχόντουσαν να βγάλουν φωτογραφίες οι άνθρωποι. Λοιπόν, και πήγα στο μοναστήρι και βλέπω μπαίνει μέσα στο μοναστήρι ένα γεροντάκι. Δεν ήταν γεροντάκι δηλαδή, ήταν ένα τσιλιβίθρα. Μπήκε μέσα στο ιερό από την πόρτα εκεί του μοναστηριού. Από πίσω του 150 κοσμικοί τρέχανε. Ξέρετε πώς κάνουν, να πιάσουν, να μην του πιάσουν. Λέει. Δεν θέλει να γιάσει μόνο του, πιάνει του Αγίου τα ρούχα και νομίζει ότι θα γιάσει. Αν δεν γίνεται έτσι. Ο άλλος εκοπίασε, κυρία μου και κυρία μου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, παιδιά, κόσμος, ρωτάω εγώ. Τον βλέπω τον άνθρωπο, μου λέει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που τρέχουν και λακούνε όλοι από γύρω του, ποιος είναι αυτός ο μοναχός. Αλλά πάλι ήμουνα τότε σεμνός, δεν είχα ακόμα ξεβγεί από το αυγό που έχω θράσος τώρα. Τότε δεν είχα θράσος, είχα κρυμμένο θράσος. Λοιπόν, κάθισα. Τελειώνει η ακολουθία, τελειώνει αυτό και μας καλούν στην τράπεζα της Μονής. Και μας καλούνε στην τράπεζα της Μονής Χριστιανή μου και εκεί που ήταν η τράπεζα, εγώ έκανα τον ευλαβή και δεν πήγα. Καθόμουν απ' έξω. Γέμισε λοιπόν η τράπεζα και περίσσεψα εγώ από την τράπεζα. Απ' έξω έμεινα. Λέει, βγαίνει ένας καλογιάς, λέει, εσείς γιατί δεν περάσετε μέσα. Λέω, γιατί δεν έχει θέση. Έχει μια θέση, μου λέει, πέρα μέσα. Αυτά έχει στο Γιδόρο, δεν είναι αυτές οι ευγένειες και οι παλαιοί δε καλόγεροι. Ποιο, δεν είχαν τέτοια ευλαβικά, σας παρακαλούμε, περάστε μέσα. Αυτά είναι τσιπρέικα πράγματα, έτσι, για να σας πω να γελάσετε κιόλας. Λοιπόν, αυτά είναι αμερικάνικα. Η ευγένεια, ο πληθυντικός αριθμός και η ευγένεια είναι φράγκικο πράγμα και είναι ψεύτικο. Είναι ψεύτικο. Η ευγένεια, αυτή η ευγένεια των ξένων είναι εγωιστική εφεύρεση. Είναι κόλπο πώς θα σε πνίξω να μην μιλήσεις. Αυτή είναι. Δεν έχουμε. Και αυτές, λέει, σε μια οικογένεια, λέει, περνάς απ' έξω και βροίζονται, φωνάζονται, «Α, κρυμμένα», λέει, και τα λοιπά. Λένε μέσα τι γίνεται. Μπορεί να μην κοιτάς τι που φωνάζουν. Να κοιτάς αν αγαπιούνται. Δεν πειράζει που φωνάζουν. Λοιπόν, ο Γεροπαΐσιος, λοιπόν, και με βάζουν να καθίσω. Ήταν οι καρέκλες όλες, ήταν οι καλόγεροι όλοι. Από εδώ, τελευταίος ήταν ο Γεροπαΐσιος. Και εγώ ήμουνα ο απέναντί του τελείως. Δηλαδή είχε μια θέση και με βάλανε εκεί. Και με βάλανε να καθίσω απέναντι του Γεροπαΐσιο. Τον κοιτάζω, λέω, μωρή, κοίταξε αυτό το γέρο που τον είχαν φέρει. Ποιο να είναι αυτό, λέω, ποιο να είναι. Και αφού τρώγαμε, αυτό μου δίνει ψωμάκι, με περιποιότανε και εμένα και του άλλου πατέρε που ήταν στι γραμμέ του εκεί κτλ. Δεν ήταν φρόνιμο. Ήταν, πώ να σα πω, ένα άνθρωπο ευλαβή πολύ, αλλά ήταν αυτό. Κοιτάξτε, έτοιμο να δει τον αδερφό του να τον βοηθήσει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Τα μάτια του και τα λάμπανε τα μάτια του. Λοιπόν, άσπρο, χαριτωμένη, η προσευχή φαινόταν στον άνθρωπο απάνω του, η χάρη. Δηλαδή, τι να σα πω τώρα, δεν είναι σωστό. Η διαφορά από του καλογέρου ή άλλοι ήταν τεραστία. Καταλάβαινε. Παιδάκι, βλέπω τώρα. Πόσο χρόνο ήμουνα, πρέπει να ήμουνα 22, 23 εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτά. Και ξαφνικά του λέω, να σου πω, εσύ ποιο είσαι. Και μου λέει, εγώ είμαι ο Παλιοτενεκές, ο Παΐσιος, μου είπε. Ο Παλιοτενεκές, ο Παΐσιος. Τι λες, του λέω, εσύ ο Γιώργο Παΐσιος, ο περίφημος. Λέω, εγώ ακούτε τώρα, κουβέντα τώρα και να διαβάζει ο διαβαστής. Και τα λέγαμε έτσι. Λέω, εσύ ο Γιώργο Παΐσιος. Ναι, μου λέει. Πω, πω, του λέω, θα αναρθώ σε σένα, του λέω. Αλλά εγώ αρχίζει και πάχαινα τότε. Δεν ήμουν αδύνατος μικρός. Αλλά όσο πήγαινα στη ιατρική, καθόμαστε να διαβάσουμε και απλώνανε υποποίημασε έτσι και όλα κλπ. Λοιπόν, όσο διαβάζαμε και τα λοιπά, δεν είχαμε και φιλενάδες. Άμα έχεις φιλενάδες, αδυνατίζεις. Λοιπόν, γιατί έχουν απαιτήσεις. Λοιπόν, καταλάβατε, και εμείς είχαμε αυτό. Αλάδωτα φαγητά, μακαρόνια, μπατάτες, μακαρόνια, μπατάτες, απλώνεις. Λοιπόν, του λέω, γέροντα, του λέω, εγώ δεν μπορώ να έρθω εκεί κάτω. Ο γέροντάς μου έχει δώσει ένα χαρτάκι. Μου έχει δώσει ένα χαρτάκι. Αυτά θα τα δημοσιεύσετε στο τέλος και θα γελάει η Ελλάδα. Λοιπόν, ο γέροντάς μου μου έχει δώσει ένα γράμμα να σας φέρω, σας παρακαλώ, αλλά μου είπε να έρθω να σας το δώσω. Αλλά εγώ τώρα να κατεβώ εκεί κάτω, τι, θα το δώσουμε τώρα εδώ πέρα, του λέω. Μου λέει, θα το πάρω εδώ. Βγαίνουμε έξω. Εγώ πιάσαμε φιλία, λες και είμαστε και χθεσινοί, δηλαδή, στο Γεροπαΐσιο τώρα. Λοιπόν, και. Του δίνω το γράμμα, το διαβάζει, μου λέει 3-4 πράγματα για τον γεροντά μου. Ήταν παπαπαπα του Κακομίλη, λέω: ωραία, λέω, τον γεροντά μου τον κατάφερε μια χαρά. Άρα λοιπόν και εγώ όταν με μπαλώνει ο γεροντά μου, θα του λέω: μην μιλήσει και πολύ, γιατί ο Γεροπαΐσιος είπε αυτά για σένα. Λοιπόν, αυτό με είχε στείλει, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, τα λέω τα νέα αυτά, αυτό ήταν.
χαιρετηθήκαμε, ακούγαμε πάρα πολλά για τον κύριο Παΐσιο και εσιωπήσαμε. Τώρα εμένα με στείλανε φαντάρο εις την ίσον Κρήτη. Και εις την ίσον Κρήτη που με στείλανε φαντάρο, εγώ εγνώρισα ένα πατέρα Τιμόθεο, τον Τζανί. Σας το έχω πει κι άλλη φορά, που καλά είναι να σας μιλήσω μια μέρα για αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν στο Ηράκλειο. Αυτός ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, πολύ άνθρωπος, πολύ πνευματικός άνθρωπος. Γεροπαΐσιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός. Απλώς ο Γεροπαΐσιος, θα σας πω τη διαφορά του Γεροπαϊσίου με τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, με τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Σοφρόνιο και όλους αυτούς. Ο Γεροπαΐσιος ήταν λιγάκι αυστηρούλης. Πιο αυστηρός ήταν. Και με τον Πατριάρχη τα είχε λιγάκι, να ξέρετε. Ήταν πιο αυστηρός. Γιατί? Γιατί δεν ήταν παπάς και πνευματικός. Ο πνευματικός βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει ο πνευματικός. Είναι πολύ δύσκολο. Καλός είσαι ο καλόγερος, αλλά δεν θα βάλεις εσύ το πετραχύλι να πεις, να πεις την αμαρτία να τη συγχωρέσεις. Μπορεί να την ακούσεις, αλλά η Εκκλησία δεν σου έχει δώσει την ευλογία να το συγχωρέσεις. Η αρχαία Εκκλησία επέτρεπε στους χαρισματούχους αυτούς τους ανθρώπους να συγχωρούν αμαρτίες. Αλλά όσο περάγαν τα χρόνια, οι σύνοδοι είπαν όχι. Δεν θα τους επιτρέπουμε και των Αγίων αυτών των ανθρώπων να εξαγορεύονται στους λογισμούς. Αλλά τι είχε λοιπόν ο Γεροπαΐσιος? Ο Γεροπαΐσιος άκουγε εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους. Έδινε συμβουλές και τα λοιπά, αλλά είχε και ένα άλλο χάρισμα. Τους άκουγε όλους μαζί. Ο πνευματικός δεν μπορεί να τους ακούσει όλους μαζί. Πρέπει να τον ακούσει έναν έναν. Γι' αυτό ο πατήρ Παΐσιος ήταν λιγάκι αυστηρούλης. Τις αμαρτίες τις έλεγε αμαρτίες, έπεφτε η μπαστουνιά η κανονική και τα λοιπά, εκρατούσε τα πάντα, δεν είχε τόση πολύ συγκατάβαση και ο πατήρ Παΐσιος είχε και ένα άλλο. Ήτανε άνθρωπος που υπεραγαπούσε και την πατρίδα. Γιατί? Γιατί ο καημένος εδιώχθηκε από τους Τούρκους και ήρθε εδώ κυνηγημένος. Ενώ οι άλλοι είχανε μεγαλώσει στην ελευθερία και ήσανε πιο επίοικης. Ενώ ο Γεροπαΐσιος αγαπούσε πολύ την πατρίδα, γιατί ήξερε ότι αν αφήσουμε και διολυσθήσουμε για την πατρίδα θα χάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι, θα χάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι ένα κομματάκι. Γι' αυτό ήταν αυστηρός στα θέματα της πατρίδος. Δεν σήκωνε τίποτε. Επίσης, ο Γεροπαΐσιος δεν κοροϊδευόταν με τις ευλάβειες και τις αγάπες των Σέρβων, των Βουλγάρων, των Ρώσων. Δεν τους έδινε καμία εμπιστοσύνη. Απαπαπαπαπαπα έλεγε. Και του λέγανε, μα ξέρετε, στο ρωσικό είναι ένας άγιος άνθρωπος. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, στο ρωσικό είναι ένας άγιος άνθρωπος. Ναι, είναι, δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι στο ρωσικό ήταν ένας Εβραίος όπου όταν κατέληγε, έκανε τον παπά, είχε κοροϊδέψει την κοινότητα, είχε γίνει παπάς. Και όταν ήταν η ώρα να κατέληγε, άνοιγε του τέτοιου και έχει όλο το δισκοπότηρο μέσα. Και όταν τον βρήκαν όταν τον πιάσανε οι παπάδες, τον εσφάξανε εκεί και τον εθάψαν ζωντανό που τον πιάσανε να χύνει τη Θεία Κοινωνία. Κατάλαβες? Και έλεγε τι ήταν αυτός, Ρωσοεβραίος. Γι' αυτό ο παππούς δεν τα είχε πολύ καλά με όλους αυτούς. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι με τους Εβραίους, μην παρεξηγηθούμε και αυτά. Όχι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι οι άνθρωποι, δεν έχουμε εναντίον κανενός λαού τίποτα και τα λοιπά. Απλώς λέμε αυτή την αλήθεια. Ότι υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι εμόλυναν το θυσιαστήριο του Θεού με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ας αφήσουμε όμως, όπως έλεγε ο Γεροπορφύριος, ας αφήσουμε τα στραβά και ας λέμε πάντα τα καλά και ας μιλάμε για τον Χριστό. Όταν ήρθε μια μετάθεσή μου να φύγω από εδώ και να πάω στην Αθήνα. Πάω στην Αθήνα, με περιμέναν οι άλλοι φαντάροι για να με ταλαιπωρήσουν. Σου λέει τούτο το αυτό, ήρθε από την Κρήτη, με βάλανε στο στραβάδι. Ναι, αλλά εγώ μου κάμανε μια τιμή μεγάλη και με βάλανε να είμαι γιατρός του αρχηγού της αεροπορίας της εποχής εκείνης, του Κουρί. Και αυτός ήταν καλός άνθρωπος και με έστελνε με το αυτοκίνητό του, το αυτοκίνητό του, το κρατικό, με έστελνε στο σπίτι μου. Η μάνα μου του έλεγε, πρόσεξε κύριε μου, το βρήκε η μάνα το τηλέφωνο του και του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, αυτός θέλει να γίνει καλόγερος, λέει, είπε η μάνα μου σε αυτόν. Πρόσεξε, του λέει, αυτός θα σου ζητήσει μετάθεση να ξαναπάει στην Κρήτη, γιατί εγώ έχασα τον πατέρα Τιμόθεο που με φέρανε στην Αθήνα και έχασα τον Άγιον Άνθρωπο. Και λέω, εγώ θέλω τον Άγιον Άνθρωπο, θέλω να είμαι στην Κρήτη, γιατί ο πατήρ Τιμόθεος μου είχε πάρει την καρδιά. Και η μάνα μου έλεγε στον διοικητή αυτόν, πρόσεξε με τον αφήσει, πρόσεξε με την μετάθεση και φύγει. Δηλαδή, είχα αυτό το βάσανο.
Λοιπόν, η ορδινάτσα τώρα του αρχηγού του στρατού, που το λέγανε Μιχάλη, και θα σας πω και το όνομα Ράλης, αυτός ο Μιχάλης ήταν ευλαβής άνθρωπος, δεν ήξερε πολλά για τον Θεό. Είχε μία φιλεναδίτσα και ζούσε μαζί της και είχαν κάνει 3-4 εκτρώσεις κτλ. Είχαν τα παιδιά της εποχής, ξέρετε αυτά, της εποχής εκείνης, τα συνήθη που είναι όλο το εγώ. Το να κάνει έκτρωση ένας νεαρός με μια κοπέλα, αυτός είναι γαϊδούρη. Γιατί είναι γαϊδούρη? Γιατί εγώ δεν σου λέω, η Εκκλησία, προσέξτε, η Εκκλησία λέει να μην κάνεις τίποτα. Μετά λέει, μα δεν μπορώ, λέει αυτός. Εντάξει, άμα κάνεις κάτι, πρόσεξε λίγο, πήγαινε πιο κάτω. Μα όχι, λέει, δεν μπορώ, τα θέλω τελειωμένα. Άμα θέλεις, τα θέλεις τελειωμένα, τουλάχιστον χρησιμοποίησε κάτι. Να μην κάνεις και να κάνεις και ένα παιδί και μετά δεν μπορείς να το μεγαλώσεις, να το πετάξεις έξω, να το κάνεις. Λοιπόν, τι κάνουν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι λένε εγώ τα θέλω όλα. Εγώ τα θέλω όλα. Τι να σου κάνει η Εκκλησία? Έτσι λοιπόν τα καημένα τα παιδιά δεν προσέχανε και τον εγωισμό που είχαν και είχαν κάνει και 2-3-4 εκτρώσεις. Ήταν μαλωμένος, σκοτωμένος με αυτήν την γυναίκα που ήταν και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, θα με πάρεις στο Αγιονόρος? Λέω, να σε πάρω. Μου λέει όμως, εγώ θέλω να πάω στο Γεροπαΐσιο. Λέει, Παναγία μου, δεν χτυπάθε με το Γεροπαΐσιο, πρέπει να πάμε στο Γεροπαΐσιο, σαν και καλά. Πάμε λοιπόν να πάμε στο Γεροπαΐσιο. Τα αφήνουμε λίγο να σκοτεινιάσει για να δείτε και μετά ωραία τα, από το Καμερούν. Ο Γεροπαΐσιος με το Καμερούν έχει μια πολύ μεγάλη σχέση, την οποία θα σας πω κατά τη ρήμη του λόγου. Λέει, πάμε λοιπόν στο Γεροπαΐσιο, προχωράμε στο Γεροπαΐσιο, πήγαμε εκεί, ήταν η παραμονή των φώτων με το παλαιό ημερολόγιο. Χιόνι, κακό. Οι εκκλησίες στο Άγιον Όρος κάνουν τον εσπερινό με τον αγιασμό που κάνετε εσείς, δεν τα κάνουν το πρωί, τα κάνουν στις 12 το μεσημέρι. Οπότε όλοι οι πατέρες ήσαν στην εκκλησία και ήμασταν μόνοι μας. Πηγαίνουμε στο Γεροπαΐσιο. Βλέπουμε το Γεροπαΐσιο, είχε ηλιακάδα με ήλιο. Ωραίο πράγμα. Με χιόνι. Λοιπόν, είχε χιονίσει δηλαδή και είχε ηλιακάδα. Βλέπουμε το Γεροπαΐσιο, δεν ήταν πολύ ψηλό. Ο Σκοντούλης ήταν έτσι, ο καημένος. Λοιπόν, αλλά πώς να σας πω έτσι. Γερόδυναμε άνθρωπος, πέντε κόκαλα ήταν, αλλά ήταν σφιχτός άνθρωπος. Και πήγαινε πέρα, δόθηκε και τα λοιπά. Είχε ένα λάστιχο, το είχε βάλει μέσα σε μια στερνούλα που είχε και είχε ξαπλώσει κάτω έτσι και ρούφαγε το λάστιχο. Πώς ρουφάτε τη βενζίνη, να πάρετε βενζίνη από την μία στο άλλο. Και λοιπόν ήθελε να καθαρίσει τη στέρνα ο μαύρος. Αλλά έλα που ήταν κοντό το αυτό, δεν ήταν κοντό, είχε κοντίνι. Λοιπόν, προσπαθούσε, άγιος μπορεί να είσαι, αλλά θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της φύσεως στα όρια του. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να του πει να μακρύνει το λάστιχο? Δεν το μακρύνει. Βλέπετε, γι' αυτό είμαστε χαζοί πολλές φορές. Ζητάμε πράγματα τα οποία δεν τα έχει ράγει. Σου λέει, καθόταν τα λεποριόταν εκεί, παρουσιαζόμαστε εμείς. Να τα λέει. Τέτοια μέρα, μπρε, πού πάτε? Ας υποθέσουμε. Έλεγε όλο το ας υποθέσουμε. Ας υποθέσουμε ότι τώρα στα μοναστήρια έχουν λειτουργία. Εσείς που ξεσηκωθήκατε να έρθετε εδώ πέρα και τα λοιπά. Λέμε, γέροντα, δεν ξέραμε εμείς. Άντε, μπέτε μέσα, παιδιά, μπέτε μέσα. Μας ανοίγει λοιπόν, μας βάζει μέσα. Λέμε, τι κάνετε εδώ, γέροντα? Λέει, εδώ λέει αδειάζω τη στέρνα και η στέρνα δεν αδειάζει γιατί είναι κοντό το σκηνή, αυτό το λάστιχο κτλ. Ο κοσμικός, αυτός που είχε την κομμενίτσα και είχε κάνει τις εκτρώσεις, αυτός ο κοσμικός του λέει το Γεροπαϊσίου. Γέροντα, του λέει, πόσα μέτρα θέλεις από αυτό το λάστιχο να πάω στις καριές να στο πάρω? Εγώ τώρα, ο ευλαβής, ο νηστευτής, ο έχων τον πατέρα Τιμόθεο, ο αγαπών τον Γεροπαΐσιο και τα λοιπά, ούτε μου πήγε το μυαλό καθόλου να πάω εγώ στις καριές να του φέρω το λάστιχο. Το παιδί του είπε και του λέει ο Γεροντας Παΐσιος, βρε παιδί μου, του λέει, πολύ φιλότιμο έχεις εσύ, του λέει. Προσέξτε, του λέει, θα πάω, λέει, στις καριές, λέει το παιδί, και θα γυρίσω να σου φέρω το λάστιχο. Του λέει ο Γεροπαΐσιος, να πάω μέσα να σου δώσουμε, να σου φέρω τα χρήματα που κάνει το λάστιχο. Λέει το παιδί, τι λες, λέει, έχει κάτι ανάγκη ο γέρο Παΐσιος, ο γέροντας Παΐσιος, και θα πάρω εγώ λεφτά για να πάω να το... Κοσμικός, ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέω ότι θα φάμε πολύ ξύλο εμείς. Εγώ του λέω, γέροντα, εγώ το κοίταζα. Μου λέει, ο φίλος μου θα πάω μόνος μου, λέει, τι θα κάτσει εδώ, γιατί εγώ θα πάω μόνος μου, λέει. Εγώ λέω, ωραία, θα πάει ο κοσμικός να φέρει το λάστιχο και εγώ θα μείνω με τον κύριο Παΐσιο μόνοι μας εδώ πέρα, πιο στη χάρη μου. Θα μιλάμε, θα λέμε ό,τι θέλουμε και θα έρθει ο κοσμικός, θα κάνει και μια ώρα να πάει μισή ώρα στις καριές και να γυρίσει τρεχάτος. Λοιπόν, μου λέει ο κύριο Παΐσιος, μόλις έφυγε αυτός, μου λέει, αυτό που σκέφτεσαι, ξεχασέ το. Εγώ, μου λέει, θα πάω μέσα και εσύ θα κάτσεις απ' έξω μέχρι να έρθει ο άνθρωπος, ο φίλος σου, να φέρει το λάστιχο. Εγώ, μου φύγαν τα καταλάβατε τώρα, λέω, για όνομα του Θεού. Και μου λέει, χοντρούλη, μου είπε, έπρεπε να πας και εσύ μαζί του να του κάνεις παρέα, τον άφησες τον άνθρωπο να πάει μόνος του. Αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας.
Τι είπε ο Κύριος? Ας σε εγκαρεύσει ένα μήνυμα να πας μαζί του. Δύο. Να πας μαζί του, όχι να πας μόνος του. Να πας μαζί του. Αυτό είχε αυτός ο γέροντας. Ήταν ο γέροντας του Φιλότιμου. Αυτή τη ωραία λέξη που δεν έχουν ούτε μετάφραση να την κάνουν και την οποία πάρα πολλά από τα νέα γουρούνια του Έλληνες το έχουν ξεχάσει από αυτά, του νεοεποχήτες. Και εμείς πολλές φορές, γιατί και εμείς την ίδια παράταξη είμαστε. Και αν ο αδερφός μας φάλει, σφάλουμε κι εμείς. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ήμουν καλό παιδάκι και έβαλα, είχε ένα μπουρτάκι, από πάνω είχε ένα πράγμα και δεξιά είχε ένα παραθυράκι. Και έβαλα τη μούρη μου και κοίταζα μέσα στο παράθυρο. Τι να μου πει, γιατί κοιτά. Και τι είδα, ήταν το εκκλησάκι του που είχε. Είχε εκκλησία, στην οποία ήταν ξύλινο δάπεδο από κάτω, ένα ξύλινο δάπεδο από αυτά που τα τρώνε τα ποντίκια και βγαίνουν οι ποντικοβολιές από μέσα. Λοιπόν, αυτές οι κατσαρίδες που λέω στην παπαδιά μου, λέει, θα έχει κατσαρίδες στο Άγιον Όρος. Έχει, γι' αυτό δεν πάμε εμείς οι γυναίκες, λέει. Λοιπόν, είχε ωραία εκκλησιούλα, πολύ απλή, πολλοί εικόνες της Παναγίας, τα καντιλάκια αναμένα και είχε ένα τέτοιο. Πώς θα λένε αυτά που ανάβουν τα κεριά, ένα εμμανουάλι, στο οποίο είχε πάνω 10 λαμπάδες μεγάλες που ανάβανε. Και λέω, μπορεί να πέσει και μια λαμπάδα εδώ, θα γίνει ο γέρος παρανάλογο. Λοιπόν, γιατί τι έκανε ο γεροπαΐσος, μας το είπε μετά τι έκανε. Προσέξτε να δείτε. Λέει ότι εμένα μου δίνουν κάποια ονόματα να προσεύχομαι για τους ανθρώπους. Όμως συνέχεια δεν μπορώ να προσεύχομαι. Πρέπει να φτιάξω κανένα ξύλινο, να φτιάξω κάτι κτλ. Δεν μπορώ να στέκομαι συνέχεια στην προσευχή. Έχω το νου μου όσο μπορώ στην προσευχή, αλλά έτσι λοιπόν ανάβω τις λαμπάδες, να προσεύχονται οι λαμπάδες που καίγονται το αγνό κερί, να προσεύχεται για τους ανθρώπους εκείνους, των οποίων τα ονόματα έχω μνημονεύσει. Γι' αυτό είχε πολλές λαμπάδες πάντα. Είχε λαμπάδες αναμένες από καθαρό κερί μέσα στο κελάκι του αυτό. Εγώ τα βλέπω αυτά από το παράθυρο. Μετά έβλεπα τον γέρο, πήγαινε μέσα, ερχόταν, πήγαινε έτσι. Ούτε ήμουνα, δεν ήμουνα, καμία σημασία δεν είχε. Έλεγε τώρα, άντε να έρθει ο ευλογημένος. Ήρθε το παιδί με ένα λάστιχο, το κράταγε στην πλάτη. Ξέρετε τώρα, ένα λάστιχο 10 μέτρα από τις καριές να πάει να έρθει. Χαμός Κυρίου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και λέει ο γέροντας, κλείστε την πόρτα, παλικάρια, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε δουλειά και όποιος συνάρτητε να το ανοίξουμε. Α, λέω, καλά πάνε τα πράγματα τώρα, θα περάσουμε ζώο εδώ. Εμείναμε 6 ώρες. 6 ώρες με τον γερο Παΐσιο, αφού καμιά φορά βλέπω τα βιβλία που γράφουν και διαβάζουν και λέω, καημένοι, μπορώ να σας γράψω εγώ ένα βιβλίο 6 ώρες με τον γερο Παΐσιο, που να σας μπει, γιατί είχε χιούμορ, είχε και χιούμορ, δεν ήταν, οι άνθρωποι του Θεού έχουν χιούμορ, δεν είναι, όταν βλέπεις στεγνό άνθρωπο, μακριά, όταν βλέπεις κάτι ανθρώπους, τους σοβαρούς και δεν μιλάνε και έχουν τις γενιάδες, τις μακριές και τα μάτια, αυτό, μακριά, μακριάζεται. Αυτό είναι πολύ παραμερολογητικό κάτι σχέδιο, δεν μ' αρέσει πολύ. Ο γέροντας είχε αστεία, το μάτι του γέλαγε, έλεγε αστεία, έλεγε όταν έλεγε τίποτα για την πατρίδα, του έλεγε κανένα τρελό, σε έπιανε, μπαμ, έπαιζε και με σφαλιάρα. Αλλά όλο το σουλούπι ήταν μια χαρά. Αυτός, ο άνθρωπος άρρωστος ήταν, αίμα έκανε και εκεί άρρωστος, κάτασπρος και όμως το πρόσωπό του ήταν γεμάτο χαρά και έλεγε εγώ πρέπει να χαροποιήσω τους αδερφούς μας. Αφού τελειώσαμε αυτή τη δουλειά τι κάναμε, δηλαδή αδειάσαμε τη στέρνα, όλη τη στέρνα την αδειάσαμε και βγάλαμε το νερό όλο, αυτή το υπόλοιπο που είχε μέσα η στέρνα και μετά θα έβρεχε και θα έπεφτε καινούργιο νερό μέσα. Μια χαρά. Λοιπόν, θα έπεφτε καινούργιο νερό μέσα στη στέρνα και μετά θα το ξανάδιαζε αυτό λίγο και την επόμενη νερό θα το μάζευε κανονικά. Αφού τελειώσαμε, λέει, τώρα πάμε μέσα. Και μας έβαλε μέσα στο κελίο. Πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν ίσως τη χαρά αυτή να μπουν μέσα στο κελί του γέροντος Παϊσίου. Έμπαινε μέσα, είχε ένα διαδρομάτιο, δεξιά ήταν η εκκλησία που σας είπα, αμέσως δίπλα ήταν από την άλλη μεριά που δεν το βλέπει ο κόσμος, ήταν ένα τζαμωτό. Εκεί είχε κάτι, πώς λένε αυτούς, κάτι πάγκους, στους οποίους εκάθετο ο γέροντας έβγαινε και εκεί έβαζε και κανέναν ομιλητή, τους ανθρώπους που έβαζε μέσα, αν είχε χειμώνα, και τους έβαζε εκεί πέρα. Λουκούμια, αυτά τα λουκούμια του γέροντος Παϊσίου ήταν. Λέει, λουκούμια, τίποτα άλλο λέει, κουναμπιέδες δεν έχει σήμερα, διότι είναι παραμονή των Θεοφανίων και είναι νηστεία. Νερό μας έβαλε. Μετά λέει, ρακί δεν έχει σήμερα, γιατί είναι παραμονή και δεν πίνουμε ούτε κρασί, ούτε λάδι. Παραμονή των Θεοφανίων, ούτε ρακί θα σας δώσω. Βλέπετε, αμέσως σε έβαζε αμέσως στο ασκητικό, τάκ, 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 στο ασκητικό πνεύμα. Δεν είχε τέτοια. Και μετά λέγαμε, καθόμασταν. Λέμε, γέροντα, πες μας τίποτα έτσι, από τα ωραία και τα λοιπά. Τι να κάνουμε. Πάντα μας έλεγε, το Φιλότιμο, ρε παιδιά, το Φιλότιμο. Εγώ λέει, έπαθα το εξής. Και να σας σηκωθώ όρθιος να σας τα παριστάνω και όσοι μπορώ εδώ να καταγράφω. Λοιπόν, ακούστε λέει, μια φορά έρχονται εδώ πέρα λέει παπάδες, δεσποτάδες, μόνο πατριάρχη δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, έρχονται όλοι αυτοί λέει
Και είπα, μα Θεέ μου, αυτοί που έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι ωφελούνται τίποτα. Όντως ωφελούνται κάτι. Α, και λέω, σκέφτηκα κάτι. Είχε ένα μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό ήταν έτσι ένα πράγμα σαν σαριάκι ήταν για να πας. Είχε σκαφτεί με τα πόδια των ανθρώπων. Θα κάνω, λέει, το εξής. Θα πάρω ένα βαρύ ξύλο και θα το ρίξω μέσα στο μονοπάτι ώστε να μην μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για να περάσουν θα χρειαστούν, θα κάνουν πολύ κόπο για να περάσουν. Και θα κλειστώ μέσα και θα πω, Παναγία μου, θα ανοίξω σε όποιον άνθρωπο σκεφτεί αυτός ο γέρος εδώ μέσα πώς μπορεί να περπατάει σε αυτό το... Ας το κάνω το ξύλο λίγο πιο πέρα. Και αρχίζει τώρα η παράσταση. Γιατί παρίστανε. Μετά λέει, έρχεται ένας ηγούμενος, λέει, μαζί με 20 καλογέρους. Ο ηγούμενος μπροστά φτάνει στο ξύλο. Λέει στους καλογέρους, το ξύλο. Λένε οι καλόγεροι, γέροντα, θα σε βοηθήσουμε. Σηκώνουν το πόδι του γέρο, το βάζουν στο γέρο. Περνάει, λέει. Περάσανε και οι καλογέροι και ήρθαν. Νταν, χτυπάμε. Α, έχω πει, όποιος βγάλει το ξύλο, σε αυτό θα μιλήσω. Άμα δεν το σηκώσουν το ξύλο, εκεί θα μιλήσω, δεν θα δεχτώ κανένα. Μα τι περάσανε, λέει, τι λαϊκοί. Ήρθε και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Κάνουν αυτοί όλοι το ποδάρι, έτσι περνάνε, λέει. Ήρθανε κάτι που φοράγανε εδώ, κάτι ξέρετε, από εκεί. Λοιπόν, ήρθανε. Στο τέλος, λέει, έρχεται και ένας δεσπότης. Μαζί και Κυριάκη, ήρθε και ο δεσπότης. Το βλέπουν, ο δεσπότης, λέει, ήταν και γεράκος. Το βλέπουν αυτοί το ξύλο, Κυριάκη. Λέει, δεν λέει κανείς να το πάρει, το πάει εκεί πέρα. Αλλά βάζουν και το δεσπότη, το βάζουν το δεσπότη, πατάει ο δεσπότης πάνω στο ξύλο. Το ξύλο ήταν στρογγυλό, λέει, και άρχισε και έκανε τραμπάλι. Πάει ο δεσπότης, τα παρίστανε, είχε αυτό το χάρισμα να τα παριστάνει. Πάει ο δεσπότης να πέσει κάτω, πάνε οι άλλοι, λέει, τον μεταφέρουν, πάνε, έρχονται στην πόρτα, χτυπάνε. Είχαν περάσει 20 μέρες χωρίς κανένας να μου μετακινήσει αυτό το ξύλο. Και είπα, Παναγία μου, θα ανοίξω. Γιατί έχω 20 μέρες να μιλήσω με άνθρωπο. Και γιατί τη Μεγάλη Τετάρτη ψάλετε στην εκκλησία, αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αρκέστο το κοινωνικόν. Δηλαδή, αν σας αρκεστεί ότι βλέπετε το γείτονα και λέτε καλημέρα ο ένας τον άλλον, σας φτάνει εάν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε με τίποτα τις πράξεις σας. Το καλημέρα που θα πείτε στο γείτονά σας. Και τι να κάνει, ανοίγει. Και λέει, αυτό είναι το φιλότιμο, ρε παιδιά. Επεράσανε τόσοι ανθρώποι. Τόσοι ανθρώποι. Και δεν σκεφτήκανε, αυτός ο μαυρόγερος που είναι εδώ πέρα, στην ερημιά, αυτός ο άνθρωπος πάει και έρχεται, ας του πάρουμε αυτό το ξύλο που το βλέπουμε ότι φράζει το δρόμο, να το κάνουμε λίγο παραπέρα. Έτσι και εσείς, παιδιά μου, μας είπε, αν βλέπετε στο δρόμο ένα αυτοκίνητο που έχει σκάσει ένα λάστιχο και είναι επικίνδυνο να περάσουν οι άλλοι από πίσω να σκοτωθούν, να κατεβείτε, να λάψετε τα αλάρμ. Ήξερε και τα αλάρμ. Να λάψετε τα αλάρμ, λέει, και να κατεβείτε και να πάρετε το λάστιχο. Μην πέσει κανείς άλλος πάνω στο λάστιχο. Λέει το παιδί ο κοσμικός. Ωραία που τα λες, γέροντα, αλλά αν πέσει ο άλλος πάνω σε μένα, του λέει, γιατί καλά είναι, μπορεί να πέσει το άλλο το λάστιχο, αλλά την ώρα που τραβά το λάστιχο, τα λοιπά. Του λέει ο γέροντας. Επειδή είσαι στο φιλότιμο του Χριστού, πρώτον δεν θα πέσει, αλλά αν πέσει, τι ωραιότερο. Μυστικά είσαι γραμμένος εις τους μάρτυρες, επειδή έκαμες το έργο για την αγάπη του αδελφού σου και ας μην το ξέρει κανένας. Η μία ιστορία είναι αυτή. Η άλλη ιστορία λέει, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ χάλια. Άκουσε, μου λέει, εσένα, Άγγελε μου εσύ. Ήρθε εδώ, λέει, πριν λίγο καιρό, ένας πατέρας και είχε, από τη Γερμανία μου λέει, χτύπαγε το καμπανάκι, ντουγκου 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 ντουγκου, τον άνοιξε. Είχε φέρει και τον γαμπρό του, Γερμανός ο γαμπρός του, μου λέει. Τους ανοίγω εδώ, τους βάζω, ήταν χειμώνας, τους βάζω εδώ πέρα που σας έβαλε και εσάς, τους κέρασα και τα λοιπά. Το ρωτάω τον άνθρωπο, πώς σε λένε, Κώστα, πού είσαι, από τη Γερμανία και τα λοιπά. Ναι. Του λέω, ο γαμπρός σου τι είναι, άνθρωπος λέει αυτός, λέει, το ξέρω, το βλέπω, του λέει. Λέει, καλά, τι είναι, είναι Γερμανός, του λέει, καλά, τι πιστεύει. Α, λέει, δεν έχω ρωτήσει τι πιστεύει. Είπε στον κύριο Παΐσιο. Καλά, λέει, γυρνάω τώρα. Γυρνάει, λέει, άλλο κύριο Παΐσιο, κάνει αυτό ένα μουμουμουμου, απαντάει άλλο ένα μουμουμουμου και μου λέει είναι Προτεστάντης. Καλά, λέει, άνθρωπέ μου, έδωσε το παιδί σου σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι Θεό πιστεύει. Το καταλάβατε. Άνθρωπέ μου,
έδωσες το παιδί σου σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις τι Θεό πιστεύει. Αυτό κάνουμε και σήμερα, εδώ φτάσαμε εμείς σήμερα. Αυτό γινόταν στη Γερμανία παλιά. Τώρα έχουμε όλα ελεύθερα, δεν πειράζει λέμε, δεν πειράζει. Είδατε με τι ακρίβεια και τον πήρε ο γέροντας και του είπε, παιδί μου, δεν είπα εγώ να το κάνεις χριστιανό ορθόδοξο, αλλά επέτρεψες να δώσεις το παιδάκι σου το βαφτισμένο σε κάποιον που δεν ξέρεις τι Θεό πιστεύει ο άνθρωπος αυτός. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο. Του λέω, γέροντα, αυτά τώρα φανταστείτε είχαν πολύ πολλά λόγια, εγώ σας τα μαζεύω λίγο. Λοιπόν, του λέω, γέροντα, ήρθες ποτέ σε απόγνωση να νευριάσεις, να στενοχωρηθείς και με το Θεό και με όλα και να σηκωθείς να πεις φεύγω, δεν μ' αρέσει εδώ πέρα, παρατά όλα και φεύγω. Βλέπετε, είμαι γιατρός και είμαι οξύς. Γιατί έτσι είμαστε κι εμείς. Πάρα πολλές φορές έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που σερχόστε και λέτε να τα πετάξω όλα, να τα βροντίξω. Και οι Άγιοι φτάσανε σε τέτοια σημεία. Και μάλιστα οι Άγιοι πονάνε πολύ περισσότερο από εμάς, διότι επειδή έχουν σταθεί στο Θεό με πολύ αγάπη και πολύ αρετή και πολύ δικαιοσύνη, οι προσβολές των ανθρώπων και οι ταλαιπωρίες τους και οι ταπεινώσεις τους και όλα και η απόγνωσή τους είναι πολύ πιο σημαντική και πιο βαθιά, διότι εμείς λέμε ότι έχουμε πολλές αμαρτίες και άρα πρέπει να... Αυτοί οι καημένοι ξέρουν ότι είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά λένε ότι Θεέ μου, ηγάπησα τα δικαιώματά σου, αυτό που διαβάζουμε στον άμμο μου, όπως τα είπα, καταλάβατε, και δεν μπορούν να το δεχτούν και πονάνε περισσότερο οι αδικίες πάνω στα σώματα των Αγίων και στις ψυχές των Αγίων. Λοιπόν, λέει, άκουσε να σου πω, μου λέει, εσένα που ρωτάς αυτά. Μία ημέρα, λέει, ήμουνα πολύ στεναχωρημένος, πολύ πικραμένος, πολύ χαμένος. Όχι, δεν ήμουνα ότι δεν πιστεύω στον Χριστό, αλλά ήμουνα ότι πάρε με να πεθάνω, πάρε με, δεν μπορώ άλλο. Και είχε χιόνι, μου λέει, και βγήκα έξω και ξάπλωσα στο χιόνι και έμεινα 2 μέρες και 2 νύχτες. Έτσι στο χιόνι. Και δεν έρχονταν και κανένας και έλεγα, πάρε με, πάρε με. Και μετά έπεσε χιόνι και με σκέπασε και ναρκώθηκα, μου λέει. Και ξαφνικά, λέει, ο Θεός έρχεται μία πέρδικα, κάθεται απάνω στα στήθη μου ένα ωραίο πουλί πλουμιστό και άρχισε και μου τσίμπαγε τα χείλη. Έτσι του κατουκ τουκ τουκ στα χείλη. Και τότε, μου λέει, μου πήρε ο Θεός τον πόνο αμέσως. Σηκώνομαι απάνω και κάνω έτσι τα χιόνια. Τι έπαθες ρε Παΐσιε, τι έπαθες ρε Παΐσιε, και τα λοιπά αμέσως. Δόξα σοι ο Θεός. Έκαμε τους σταυρούς, τους κάμανε αυτοί έτσι τους σταυρούς. Δόξα σοι ο Θεός, λέει, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, όπου το έλεό σου έρχεται ακόμα και με μια πέρδικα. Έρχεται. Γι' αυτό, μου λέει, και με τα πουλιά, έχω κι άλλα πουλιά. Είχα ένα κοκκινολέμι, μου λέει, ερχόταν ένας κοκκινολέμις και κάθε μέρα ερχόταν να τραγουδούσε, τον τάιζα το κοκκινολέμι. Όλεκ. Αυτός ο κοκκινολέμις ήταν πολύ καλός, μου λέει. Αυτός ήταν υποτακτικός μου, πραγματικά αγαπούσε, λέει, αυτό το πουλί. Πολύ. Τι λες, γέροντα, του λέω, είχες και ένα πουλί. Εμείς είχαμε ακούσει, λέγαμε, ότι έχεις ένα φίδι και τα λοιπά. Δεν έχω ακούσει, δεν είπε τίποτα το φίδι. Δεν έχω ακούσει, του λέω, ότι είχες και ένα πουλί, το που λέγανε όλοι. Είχαμε, λέει, ένα πουλί, το οποίο ερχόταν ο κοκκινολέμις, τον τάιζα. Είχα, λέει, την τροφή, είχε κάτι, και τα είχα βάλει εκεί πέρα από κάτω από ένα αυτό. Είχα βάλει την τροφή. Είχε βάλει την τροφή σε κάτι, πώς έχουμε τα μπουκαλάκια αυτά τα γυάλινα, ξέρετε. Μέσα είχε βάλει ένα βάζο, σε ένα βαζάκι, και από εκεί του έδινε το κοκκινολέμι. Μία μέρα έτρωγε ο Γεροπαΐσιος, έδινε και στο κοκκινολέμι. Μία μέρα ο Γεροπαΐσιος ήταν άρρωστος. Παρακαλώ, ήταν άρρωστος. Και δεν το τάισε το ζώο, δεν μπορούσε να σηκωθεί να το ταΐσει το πουλί. Μετά όμως με τα χίλια ζώρια σηκώθηκε και το άπλωσε τον καρπό απάνω να φάει. Το πουλί δεν έφαγε καθόλου. Και του λέει, γιατί δεν τρως, του λέει του πουλιού, γιατί δεν τρως. Και κατάλαβα, λέει, ότι επειδή εγώ ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να φάω, ούτε το πουλί έτρωγε. Σαν τον Άγιο Παύλο τον Απλού. Την ξέρετε την ιστορία του Αγίου Παύλου που πήγε στο Μεγαντώνιο. Ο Άγιος Παύλος άνοιξε το σπίτι στο σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του, την ένας άλλος. Και της λέει, Χριστιανή μου, λέει, δεν μου το έλεγες νωρίτερα να σηκωθώ να πάω στο μοναστήρι. Και σηκώνεται και φεύγει και πάει στο Μεγαντώνιο. Και χτυπάει την πόρτα στο Μεγαντώνιο, πάει μαντούγκα. Και λέει ο Αντώνιος, λέει, ποιος είναι? Παπία, του λέει. Παπία. Παπούλι μου, του λέει. Είμαι ένας Παύλος, του λέει.
Και ήρθα, τι θες, ήρθα να γίνει ο καλόγερος. Α, 10 ημέρε που ήρθα να γίνει καλόγερος στον Αντώνιο, πήγαινε καπαλού, εδώ πέρα είναι άσκηση μεγάλη, πολύ δύσκολο, πήγε μετά, τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ λέει, ήρθα να γίνει ο καλόγερος, θα μείνω εδώ. Έμεινε 7 μέρες έξω από την πόρτα του Αγίου Αντωνίου. Έμεινε 7 μέρες. Ο Μέγας Αντώνιος κοίταζε, σου λέει, τούτος, την 7η μέρα λέει, μόνο τούτος θα ψοφήσει από την πείνα, από την δίψα, θα πεθάνει. Θα έχω το βάρος στη συνείδησή μου, ας τον βάλω μέσα. Τον βάζει μέσα. Του λέει, έλα παππούλη να φάμε κάτι. Να φάμε, λέει ο παππούλης. Έβαλε ο Αντώνιος 3 κομμάτια φρυγανιά και λίγο νεράκι και καθίσανε και αρχίσαν και λέγανε την προσευχή. Έλεγε την προσευχή ο Αντώνιος, όσους ψαλμούς έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, έλεγε και ο Παύλος. Και καθίσανε λοιπόν και καθίσανε όρθιοι στο φαγητό έτσι, άντε 3 μέρες. Του λέγε ο Μέγας Αντώνιος, φάει του λέει, Παύλε, δεν τρώω, λέει. Γιατί δεν τρώω, γιατί δεν τρώω εσύ, του λέει ο Άγιος Παύλος. Λέει, μα εγώ είμαι καλόγερος, και εγώ καλόγερος θέλω να γίνω, του λέγε αυτός. Προσέξατε. Λοιπόν, και μετά ο Μέγας Αντώνιος που το είδε αυτό, του είπε, άντε Παύλε, του λέει, θα σε κάνω καλόγερο. Και τον έκαμε καλόγερο και τον έβαλε σε, μια άλλο, σε ένα άλλο πιο κάτω, εκεί πέρα από το σπίτι του που έμενε ο Μέγας Αντώνιος. Και ήταν ο περίφημος Παύλος, ο οποίος έλαβε ειδική χάρισμα από τον Θεό να βγάζει τα δαιμόνια. Και όταν πηγαίνει ένα δαιμονισμένο στο Μέγα Αντώνιο, ο Μέγας Αντώνιος λέει, Παπαπα, εγώ δεν μπορώ αυτό, αυτό το μπορεί ο Παύλος. Να πάτε στον Παύλο. Και πήγαν στον Παύλο το δαιμονισμένο και όταν ο δαιμονισμένος δεν έβγαινε το δαιμόνιο, ανέβαινε ο Παύλος πάνω σε μια πέτρα και του λέγε του Θεού. Προσέξτε, είναι ωραία αυτά. Τι έλεγε? Άμα δεν μου το κάνεις, δεν κατεβαίνω από την πέτρα. Κάνε μου το χατήρι του. Ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Άμα δεν μου το κάνεις, δεν κατεβαίνω από την πέτρα. Γι' αυτό λέγεται απλούς. Καταλάβατε. Δηλαδή, εβίαζε το Θεό. Αυτό λέγεται βιασμός του Θεού. Όπως λένε οι Άγιοι, αυτός υποχρέωνε το Θεό με την καθαρότητα που είχε. Το κατέβαζε το Θεό. Παπ! Λέει, θα μου το κάνεις αυτό που σου λέω. Όπως και πάρα πολλοί Άγιοι. Όπως μας και λέει και ο Γέροντας, γιατί ο Γέροντας Παΐσιος είδε πάρα πολλούς Αγίους ανθρώπους εις το Άγιον Όρος όταν πήγε, γιατί και μετακινήθηκε μέσα στο Άγιον Όρος και πήγε και στα Κατουνάκια και πήγε και στο Σινά και είδε πολλούς Αγίους ανθρώπους, έναν Πετράκι και λοιπά, πολλούς Ρουμάνους ασκητές, είδε πολλούς και πήρε από αυτούς πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να ξέρετε, ήταν και εκεί, υπήρχαν γεροντάδες απλοί και καλοί, οι οποίοι πολλοί είχαν έρθει και από τη Μικρασία άνθρωποι και τα λοιπά, αλλά είχαν και αυτή τη δυσκολία, διότι το Άγιον Όρος έφθινε πια και ο Γέρο Παΐσιος μπορεί να θεωρηθεί από τους ανθρώπους τους ανακαινιστές. Δεν είναι μόνο ο Παΐσιος που ξέρετε ο ησυχαστής, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ο ανακαινιστής του Αγίου Όρους, γιατί το πρώτο μοναστήρι που ανακαινίστηκε ποτέ ουσιαστικά και άνοιξε ενώ είχε κλείσει, ενώ είχε κλειδωθεί το μοναστήρι, είχε κλείσει, δεν είχε μοναχούς, και το άνοιξε ο πατήρ Παΐσιος μαζί με τους. Όπως σας είπα, με τον πατέρα Βασίλη τον Κωδικάκη και τον Κρητικό και λοιπά και άλλους πατέρες οι οποίοι πήγαν στη Μονή Σταυρονικήτα. Αυτά ήταν 2-3 από εκείνα τα οποία μας είπε εκείνη την ημέρα ο πατήρ Παΐσιος. Εφύγαμε λοιπόν εκείνη την ημέρα και πήγαμε εις την Μονή Ιβύρων. Επήγαμε στη Μονή Ιβύρων και είμαστε το απόγευμα, το βράδυ, διαβάζουν τον απόδειπνο, την παραμονή των Θεοφανίων, δηλαδή είμαστε στη Μονή των Ιβύρων. Είναι λίγο πιο κάτω καθώς κατεβαίναμε. Εκεί λοιπόν, όπως είμαστε παρέα, εγώ αυτός ο κύριος, ο στρατιώτης, ξέχασα να σας πω ότι όταν έφυγε ο στρατιώτης αυτός, φύγαμε, μόλις έκλεισε η πόρτα, λέει ένα γιούπι, ξέρετε αυτή τη φωνή που είχα. Και ενώ ήταν κάτι κυπαρίσια, νομίζω ότι έδωσε μία και πήγε στο κυπαρίσι επάνω. Δηλαδή αυτός είχε τόση χαρά, τόση ελευθερία επήρε από τον Άγιο Παΐσιο, που έδωσε ένα χαρά. Και μετά, τι έπαθε ο καημένος. Γυρίζει στο σπίτι του και λέει σε αυτήν, καλή μου λέει, σε αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ. Και λέει, καλά, επειδή πήγε στα Γιοντόρο και σου είπε ένα Παΐσιο, μίλησε με ένα Παΐσιο, γι' αυτό γύρισε και θέλει να με παντρευτεί. Ναι, τη λέει, διότι από το γερο Παΐσιο, ο γερο Παΐσιο δεν είπε τίποτα, ούτε περί γάμου, τίποτα. Απλώς η σχέση με τον άνθρωπο, ο αγιασμός που πήρε, του άρχισε του ανθρώπου να του βάζει τα πράγματα στη θέση του. Είναι φοβερό αυτό που του συνέβη. Και γυρίζει σπίτι και τη λέει, θέλω να σε παντρευτώ. Και αυτή αμέσως η σκληρότητα τη καρδία λέει, α, πήγε στο Γιοντόρο και επειδή στο παλι παπάδε θέλει να με παντρευτεί. Βρε παντρέψου τον, τι σε νοιάζει, μα αγαπάει, τι το είπαν οι παπά. Άδεσε, κύριε, ήταν το θέμα. Καταλάβατε. Το καταλάβατε, δηλαδή. Ο άνθρωπος βλέπεις πόσο είναι αυτό. Αυτό. Το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με το παλικάρι αυτό πήγαμε εκεί. Είχε νυχτώσει καλή ώρα όπως είναι τώρα. Χειμώνας καιρό, κρύο, παγωνιά. Προσέξτε, αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας λύσει πάρα πολλά θέματα και πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ για όλους τους αδερφούς μας. Και αυτούς που είναι εδώ και αυτούς που δεν είναι. Και αυτούς που μας κοροϊδεύουν και αυτούς που μας υβρίζουν. Δεν ξέρει κανείς στο τέλος από τι ιστορία θα έχει ο καθένας και πώς μπορεί να πάει στον παράδεισο που δεν το περιμένει. Και αυτή η δουλειά του Γέρο Παϊσίου ήταν. Λοιπόν,
πάμε στην Ιβύρον και είμαστε μία παρέα, εγώ αυτός και είναι και ένας Γερμανός, ο οποίος μίλαγε αγγλικά και μας έλεγε τι κάνετε εδώ και γιατί είναι έτσι η εκκλησία και γιατί οι παπάδες σας λειτουργούν και κοιτάνε προς το Θεό και δεν κοιτάνε το λαό. Κάτι τέτοια, τρελά, ξέρετε, αυτά τα προτεστάντικα. Λοιπόν, και τα κουβεντιάζαμε. Μας πλησιάζει ένας νέος. Φορούσε κοντομάνικο, ρε παιδιά, δηλαδή. Είχε κοντομάνικο, κοντομάνικο είχε έρθει. Είχε ένα παντελονάκι, αυτά τα τζινάκια τα απλά, παπουτσάκια σπορτέξ τελευταίας μάρκας. Το κοντομάνικο αυτό ήταν αυτά τα αρμάνι της εποχής εκείνης και τα λοιπά. Λακώς, κάτι καλό πάντως, τέλος πάντων, ακριβό. Ήταν ευήδης πολύ, είχε και ένα μουσάκι, καλός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, θα σας δείξω πως ήταν, ήμασταν τρεις εδώ και αυτός ο καημένος ερχόταν κοντά μας και προσπαθούσε να ακούσει τι λέγαμε, επειδή τα λέγαμε στα αγγλικά. Και αυτό έχει σημασία στη ζωή, δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού. Εμείς λοιπόν μόλις τον είδαμε, ενώ ήμασταν τρεις έτσι, ανοίξαμε λίγο. Και λέμε, ελάτε κι εσείς κύριε. Λοιπόν, αυτό το ελάτε κι εσείς κύριε γέννησε όλη αυτή την ιστορία που θα σας πω τώρα. Το παλικάρι αυτό είχε έρθει στο Άγιον Όρος, δεν ήξερε τι ήταν το Άγιον Όρος. Ήξερε ότι στο Άγιον Όρος είναι πατέρες Άγιοι και ένας Γεροπαΐσιος και να πας στο Άγιον Όρος να προσευχηθείς για αυτά τα οποία θέλεις. Και ήρθε λοιπόν στο Άγιον Όρος. Δεν ήξερε στο Άγιον Όρος περπατάς και αυτός φόραγε σκαρπίνια. Δεν ήξερε ότι στο Άγιον Όρος κάνει κρύο και αυτός είχε πάρει μόνο ένα ελαφρό αυτό και ένα ανεμικό, αυτό το μπουζάκι το ανεμικά για τον άνεμο που λένε, τέλος πάντων αυτά. Είχε τα τσιγαράκια του ωραία, είχε μια ωραία πίπα και τα λοιπά. Είχε λεφτά μπόλικα, αλλά άμα δεν έχεις πράγματα να αγοράσεις, δεν θα κάνεις τα λεφτά. Λοιπόν, και είχε έρθει και του είπανε να πάει στην Ιβύρον. Και τον φορτώσανε στο αυτοκίνητο, ντάγκα ντρούγκα και τον έβγαλε στην Ιβύρον. Δεν ήξερε τίποτα, καλά, είχε έρθει ολομόναχος. Είχε έρθει να προσευχηθεί ολομόναχος. Το βράδυ του λέει: ωραία, άνθρωποι του Θεού, πού σε έβαλα να κοιμηθεί. Τον είχαν βάλει να κοιμηθεί σε ένα μεγάλο ξενώνα με άλλους ανθρώπους. Του λέω: σόβρακο, ζεστό έχεις. Μου λέει: δεν έχω. Θα σου δώσουμε. Γιατί πού να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Δεν είχε φέρει τίποτα, δεν είχε βάλει τσάκι. Καταλάβατε πώς θα κοιμηθεί ο άνθρωπος. Του λέω: θα σου δώσουμε εμείς. Εγώ ήμουν παχούλης, αλλά είχαμε τον άλλον στρατιώτη που ήταν αδυνατούλης. Αυτό ήταν ψιλούλης βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Βολεύεσαι με κοντό παντελονάκι, τι να κάνεις. Λοιπόν, τον εντύσαμε. Του βγάλαμε κάλτσες από τις δικές μας και τον εφορέσαμε κάλτσες. Του φορέσαμε μια φανέλα ωραία μάλινη που είχαμε μαζί για να ζεσταίνεται ο άνθρωπος. Του δώσαμε και ένα από τα ζακετάκια που είχαμε πάρει μαζί και του πήραμε όλη την ενδυμασία την κοσμική και τον εντύσαμε με τα δικά μας τα ρούχα. Και πώς σε λένε, μωρέ παιδί μου, του είπαμε. Με λένε Σταμάτιο, μου λέει. Σταμάτιο μου, του λέω. Μανάρι μου, δεν έχεις ακούσει να έρθεις στο Άγιον Όρος και να είσαι κάπως φτιαγμένος, κάπως ντυμένος, κάποιος. Λέει, δεν ήξερα, λέει, εγώ πήρα το αεροπλάνο, μπήκα, πήρα ταξί. Λέγαμε εμείς λεφτά που θα έχει αυτός για να έρθει με το αεροπλάνο στο Άγιον Όρος. Το είδαμε, ήταν και κόντες, όμορφος, κόντες, σου πτύπωρε στο κεφάλι. Ήτανε Ελληνογερμανός, Ελληνίδα μητέρα. Έλλην πατέρας και Γερμανίδα μητέρα είχε. Και καταλαβαίνετε αυτή πώς βγαίνει αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Αρενοπός, ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, του λέω, κοίταξε, μου λέει, αφού κάθεσαι μαζί μας, λέει, ξέρετε, μπορείτε να με πάρετε μαζί σας, να μου δείξετε λίγο τα Άγιον Όρος, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ας σε πάρουμε, του λέμε. Σας παρακαλώ, λέει, θέλω να πάω στον Αγίο Παραπαΐσιο. Τώρα εγώ πήγα προηγουμένως και κάθισα 6 ώρες. Πάλι θα ξαναλεβώ πάλι τα γκρεμά. Να πάω στον κύριο Παΐσιο, να χτυπάω τα κουδουνάκια, να βγαίνει έξω, να μου λέει: μα τι κοντρέ είναι προηγουμένως. Τι θέλει τώρα πάλι εδώ και τα λοιπά. Αυτά. Πάλι εγώ θέλω να πάρω το λεωφορείο, να περάσω, να κατεβώ, να ανοίξουμε το σταυρό στη θάλασσα, να φύγουμε, να πάμε στις Καριές, να κατεβούμε στη δοχειαρή μας. Περίμενε εγώ με στη δοχειαρή μας, μας βρίζει, μας κάνει. Αυτός δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Πω, λέω, τι πάθαμε τώρα, με πήραν τα μυαλά μου, νεύρα, τι ήθελες να το ανοίξεις, να ανοίξεις και τα λοιπά. Τώρα θα ξανά πάω στο Γερο Παΐσιο, πάμε, νευρίασα και τα λοιπά. Αλλά έχεις δικαίωμα να τα υποστείς όλα αυτά. Στο τέλος πρέπει να πεις ναι, θα πάμε. Και του λέμε, γιατί είμαι Χριστός. Και λέω, αδερφέ μου, θα χαλάσουμε το δίκτυο, θα πάμε. Άντε βουρ ξανά, εμείς με τις βαλίτσες στην πλάτη, αυτός χωρίς τίποτα, τα σκαρπίνια δεν είχαμε, να αλλάξουμε τα σκαρπίνια, του φτιάξαμε και μια μπαστούνα, να ανεβαίνουμε στα γλιτσερά αυτά τα παγωμένα, τα μονοπάτια, να ανεβούμε, ήταν όλα ανηφόρα, πριν ήταν κατηφόρα, αλλά μετά γίνεται ανηφόρα. Λοιπόν, να ανεβούμε, να φτάσουμε στο Γερο Παΐσιο και χτυπάμε το καμπανάκι και βγαίνει ο Γερο Παΐσιος πάλι.
Και λέει ο Ιεροπαγίσιος το αμίμητο. Α, επειδή σήμερα είχε βρέξει από χθες και μπήκε νερό μες στη στέρνα, ήρθατε να ξανερουφίξετε το νερό, να το βγάλετε έξω για να την καθαρίσετε τη στέρνα. Καλά ως τα παλικάρια. Και μας άνοιξε. Μας έβαλε πάλι μέσα, ξανά την ίδια δουλειά, ρούφα το νερό, να βγει ό,τι είχε περισσέψει μέσα. Και παίρνει τον άνθρωπο κατηδίαν και μιλήσανε. Εσώθη. Θα σας πω μετά γιατί. Μιλήσανε ιδιαίτερος. Πήγαν λίγο πιο ένα και μιλήσανε. Όχι, εκεί πιο δίπλα. Μιλήσανε. Όχι, ο άνθρωπος ήταν Έλληνο-Γερμανός αυτός και ήξερε ελληνικά. Μιλήσανε. Όση ώρα μιλάγανε, το παιδί αυτό άρχισε να λάμπει. Όσο έβγαινε η σκοτεινιά του προσώπου του, κέλαμπε, 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 κέλαμπε. Και λέει ο Γιώργο Παΐσιος, έλα εδώ εσύ, μου λέει εμένα, έλα εδώ Βαγγελάκο, πάω εκεί, μου λέει να σου πω, μου λέει. Άκου τώρα, αναλαμβάνεις σε όλη σου τη ζωή, εσύ θα προσεύχεσαι για έναν άρρωστο ονόματι Μιχάλη πεθαμένο. Και παπάς να γίνεις και ό,τι να γίνεις, θα προσεύχεσαι για αυτόν σε όλη σου τη ζωή. Και του λέει του κοσμικού αυτού του σταμάτη, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να ξαναπροσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Την αναλαμβάνει την υποχρέωση της προσευχής σου ο Ευάγγελος. Αυτός όταν ήμασταν στην Ιβύρον, τον είχα ρωτήσει, εσύ γιατί ήρθες στο Αγιονόρος? Και τι μου είπε? Ένας φίλος μου πέθανε και ήρθα στο Αγιονόρος να προσευχηθώ για την ψυχή του. Προσέξτε. Εγώ όμως είμαι γιατρός και είμαι έξυπνος, δεν είμαι χαζός. Εάν με ρώταγε σε μένα, γιατί ήρθα στο Αγιονόρος, θα έλεγα. Ένας φίλος μου πέθανε από λευκαιμία και ήρθα να προσευχηθώ στο Αγιονόρος. Ένας φίλος μου πέθανε από καρκίνο, ένας φίλος μου πέθανε από έμφραγμα. Αυτός δεν είπε από τι αρρώστια πέθανε ο φίλος του. Και επειδή είμαι γιατρός, λέω από έτσι πέθανε αυτός. Το κατάλαβα αμέσως. Αλλά επειδή ξέρετε την εποχή εκείνη, το έτσι αμέσως συνδυαζόταν με αυτήν τη ζωή της ομοφιλοφιλίας. Και γι' αυτό δεν είπα τίποτα. Ούτε είπαμε τίποτα για να μην τον στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο και να μην τον επικράνουμε. Καταλάβατε. Όπως φεύγουμε, ο Γεροπαΐσιος τον πήρε αγκαλιά. Τον είχε έτσι, έτσι, αγκαλιά. Και όπως βγήκαμε στην πόρτα, του δίνει ένα σκαμπυλάκι και του λέει: σταμάτιε μου, να μην φοβάσαι για τίποτα. Γιατί αφού κορόιδεψε σε μένα και δεν κατάλαβα τίποτα για σένα, φαντάσου πόσα κοροϊδέψει τα τελώνια, του είπε. Ναι. Καταλάβατε τι του είπε? Δηλαδή, ότι εγώ. Που θα καταλάβαινα το πάθος που έχεις. Αυτό ο Θεός μου το απέκρυψε μέχρι να το πει. Εγώ δεν τα καταλάβαινα τώρα. Τώρα τα βλέπω, αυτά τα βλέπω μετά. Εγώ τα εξηγώ μετά. Εγώ το εκείνη την ώρα απλώς τα έβλεπα. Και του είπε, παιδί μου, να μην φοβάσαι για τίποτα. Το έδωσε ένα σκαμπύλι έτσι και του λέει, εγώ θα σε μνημονεύω πάντα. Αλλά τι του είχε πει? Ακούσε τώρα το σταμάτη. Τι ήταν το σταμάτη και γιατί πήγε στο Αγιονόρο. Ο Σταμάτης για μένα είναι ένας Άγιος. Εγώ τον μνημονεύω ως Σταματίου Μοναχού. Ο Σταμάτιος γεννήθηκε στην Γερμανία από έναν πατέρα ο οποίος ήταν Έλλην, αλλά ήταν λίγο βάναυσος ο πατέρας. Η μητέρα που τον μεγάλωσε ήταν Γερμανής και είχε αυτό το ινστρουκτόρικο. Τέλος το παιδί έγινε πάρα πολύ όμορφο, το έστειλαν σε ένα γυμναστήριο και εκεί στο γυμναστήριο που εγυμνάζεται, το πλησίασε κάποιος, τέλος πάντων άρχισε να διαφαίνεται αυτή ή προς το άλλο φύλο, προς το ίδιο φύλο έτσι αγάπη και τα λοιπά και τρυφερόντα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Το παιδί ήρθε εις Αθήνας και ήταν καθηγητής ενός περιφήμου που είναι το Γκέτε, το ξέρετε το Γκέτε των Αθηνών. Έχετε και εδώ. Αυτός αμείβεται πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολλά χρήματα. Εκεί εγνώρισε ένα τραπεζιτικό υπάλληλο με τον οποίο σχετίστηκε. Αυτός ήταν ο περίφημος Μιχάλης, που ο γέροντας δεν τον ξαμνημονεύσει ποτέ. Θα τον μνημονεύει ο Ευάγγελος, εσύ δεν τον ξαμνημονεύσει ποτέ. Αυτός ο καημένος είχε αρρωστήσει από AIDS. Ο Σταμάτης είχε τέτοια τρέλα και έρωτα από αυτόν, ώστε του είπε: θα κολλήσω κι εγώ AIDS για να είμαστε και δύο άρρωστοι μαζί. Άρα, προσέξτε, αυτά είναι πνευματικές ασθένειες. Προσέξτε. Όμως τη δείχνουν την ένταση του πάθους. Για την οποία πρέπει να είστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέχουμε πάρα πολύ πώς μιλάμε. Εγώ θέλω να σας πω πού βρέθηκε ο Γεροπαΐσιος, για να σας δείξω και πώς το αντιμετώπισε. Λοιπόν, ο Σταμάτης, ο κύριος αυτός, αρρώστησε από λευκαιμία. Τότε δεν υπήρχαν φάρμακα καλά. Τώρα σχεδόν αυτοί όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Τους δίνει και ένα επίδομα το ελληνικό κράτος 800 ευρώ το μήνα
Και είναι, παίρνουν και τα φάρμακα τα οποία κάνουν 2.000 τα φάρμακα, παίρνουν και το επίδομα οι άνθρωποι. Και έρχεται μια γυναίκα που έχει καρκινομαστό και τη δίνει 300 για τον καρκινομαστού. Και στον άλλο που δεν έχει τίποτα, του δίνει 800 ευρώ, γιατί είναι αυτός ο σύλλογος και το σύστημα και τα κουτιά. Αυτά. Αυτά. Όπως σας τα λέω, είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Έχουμε φύγει από το ένα άκρο και πήγαμε στο άλλο. Λοιπόν, ο άρρωστος αρρώστησε και τον βάλανε στο νοσοκομείο. Οι γονείς του αρρώστου δεν δεχόντουσαν να μπαίνει ο σταμάτης μέσα στο δωμάτιο. Αυτός εξεροστάλιαζε ο μαύρος κάτω από τα νοσοκομεία, από το Αγίου Σάββατο νοσοκομείο που κάτω του καθότανε. Και μάθαινε ότι είχε 50 κιλά φτάσει ο άλλος. Έκανε δίαιτα και έφτανε και αυτό στα 50. Του λέγανε αδυνάτησε και έφτασε 46. Έκανε δίαιτα, έφτασε στα 46. Του λένε αδυνάτησε, έφτασε 43. Έκανε δίαιτα, έδωσε και φτάσει στα 43. Και του λένε πέθανε και πέθανε ο άνθρωπος. Και όταν πέθανε το παιδί είπε, μα τι να κάνω για αυτόν που αγαπώ, Θεέ μου, τι να κάνω. Και του είπανε πήγαινε στο Άγιον Όρος να βάλει στους πατέρες να προσεύχονται υπεραναπαύσεως της ψυχής του. Τον έφερε το πάθος εις το Άγιον Όρος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέτε τίποτα. Και επειδή ο καημένος δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος, νόμιζε το Άγιον Όρος ότι είναι η πλατεία Κολονακίου στην οποία μαζευόντουσαν. Ήρθε λοιπόν στην Ιβύρον ως κολονάκι του Αγίου Όρους, που θεωρείται ότι η Παναγία εκεί, η κολονακιώτησα, αυτή η Παναγία, η πρώτη, η βασιλική εικόνα του Αγίου Όρους. Ήρθε λοιπόν και μετά έτσι γνωριστήκαμε και μας παρακάλεσε να τον πάμε στο Γέροντα Παΐσιο. Και πήγε στο Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντα Παΐσιος του είπε, άκου να σου πω, λέει, στραματάκι μου, μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Λέει, μπορώ. Βγάζεις βρε τόσα λεφτά από το Γερμανικό Κολέγιο, θα κρατάς το 1 δέκατο για σένα και τα 9 δέκατα θα μοιράσεις στους φτωχούς. Μπορείς. Μπορώ, λέει. Μπορείς να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε μέρα. Μπορώ, έλεγε ο σταμάτης. Δεν μου λέει, σταματάκι μου, του λέει, μπορείς να πηγαίνεις στο νοσοκομείο μία φορά τη βδομάδα και να περιποιείς έναν άρρωστο που δεν έχει κανένα. Μπορώ, έλεγε ο σταμάτης. Αυτή είναι η άγια του Θεού. Προσέξτε. Δεν μου λες, του λέει, μπορείς να πας να βρεις πνευματικό και να εξομολογηθείς. Μπορώ, του λέει. Μπορείς τον κανόνα που θα σου βάλει πνευματικό να το κάνεις. Μπορώ, του λέει. Μπορείς, του λέει, να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στη λειτουργία. Μπορώ, του λέει. Και τι του λέει ο Παΐσιος. Πήγαινε, του λέει, κάνε ό,τι μπορείς και θα κάνει ο Θεός εσένα ό,τι δεν μπορείς. Το καταλάβατε, τι του είπε. Πήγαινε εσύ και κάνε ό,τι μπορείς και άσε το Θεό να σου παλέψει το πάθος. Να κάνει ο Θεός για σένα αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, που σε σέρνει το πάθος. Και του είπε όμως, δεν θα ξαναθυμηθείς ποτέ αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα μνημονεύσεις ούτε το όνομά του, ούτε στους πεθαμένους. Αυτό θα το αναλάβει αυτός εκεί. Φέρ' τον εδώ, αυτόν εδώ, λέει. Και εσύ, και μου είπε, στη ζωή σου πάντα και ο πρώτος που μνημονεύω μετά από τον πνευματικό μου, στους εγκυμημένους και μετά από γέροντες πνευματικούς και τον πατέρα Τιμόθεο, ο πρώτος που μνημονεύω είναι αυτός ο δούλος του Θεού Μιχαήλ. Το μνημονεύω αυτόν, στη σειρά. Γιατί είναι παραγγελία του γέροντος Παϊσίου. Γιατί το πήρε το σταμάτη. Γυρίζει ο σταμάτης. Έχετε δει τι σημαίνει άγγελος του Θεού. Άγγελος του Θεού. Τον εσκέπασε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και έζησε τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής του σε φοβερή πνευματική κατάσταση. Νηστεία, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, εξομολόγηση. Αφιέρωσε τον εαυτό του. Όποιος είχε AIDS και δεν είχε εξομολογηθεί, έπαιρνε τον πνευματικό και τον πήγαινε εκεί να τον εξομολογήσει. Αφιέρωσε τον εαυτό του να παίρνει τους ιερείς, γιατί οι ιερείς δεν πηγαίνανε τότε, οι ιερείς στο νοσοκομείο δεν τους κοινωνάγανε τους AIDS-ικούς. Είχαν και αυτή την τρέλα. Και έπαιρνε ιερέα ο οποίος ήξερε ότι θα κοινωνούσε άνθρωπο που είχε AIDS, τον έπαιρνε με το αυτοκινητό του και τον πήγαινε τη νύχτα, ό,τι ώρα ήταν να κοινωνήσει του. Έπαιρνε τα σώματα των ανθρώπων που είχαν AIDS, τα έπλαινε, τα καθάριζε, τα ετοίμαζε, τα σαβάνωνε, τα έβαζε μέσα αυτός με τα χέρια του σε μια σακούλα που ήταν μια σακούλα αεροστεγή, διότι έτσι έπρεπε. Τα έβαζε μέσα, τους εδιάβαζε το ψαλτήρι απάνω όλη τη νύχτα. Όνου κοινάξιος ο κόσμος. Ποιος το έκανε? Ο Γεροπαΐσιος. Γιατί η Ιεραποστολή από ένα γεροντάκι που καθόταν σε ένα κελάκι, από τον τρόπο που έπιασε το ψαράκι εσώθη, αλλά δεν εσώθη μόνο το ψαράκι, αλλά επήγε η χάρις αυτή και σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους.
πώς εκοιμήθη ο δούλος του Θεού. Ο δούλος του Θεού εκοιμήθη ως εξής. Μου είπε, εάν τον επήγα σε μια γιατρίνα δικιά μου και τον παρακολουθούσε, και μου είπε, είχα μια ταλαιπωρία, να σας την πω και αυτή. Ακούστε τώρα. Αυτοί έχουν ένα συνάφι. Το συνάφι, μόλις έμαθε ότι ο Σταμάτης έφυγε από το συνάφι, λένε, ποιος είναι η αιτία, αυτός ο Χοντρούλης, είπανε, για μένα. Οπότε, τις υπαπαντής της Θεοτόκου κάνουν μια συμφωνία. Έρχονται 10 από το συνάφι, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία στην οποία έψελνα, ένας από αυτούς φεύγει, έρχεται, ανεβαίνει στο ψαλτήρι και ετοιμάζεται να με δαγκώσει. Για να με εκδικηθεί. Παιδιά, την ώρα, εγώ τον εβλέπω τον άνθρωπο, ότι δεν τον ήξερα, λέω τι θέλει αυτός, και τον εβλέπω και ξαφνικά γυρίζει και φεύγει. Σε 3 μήνες, πότε, από τις 2 Φεβρουαρίου, 25 Μαρτίου, μου λέει ο Σταμάτης, σε παρακαλώ πάμε να πάρουμε έναν άνθρωπο, είναι πολύ άρρωστος, πεθαίνει. Πάω στο σπίτι και βλέπω αυτόν ο οποίος είχε έρθει να με δαγκώσει, πολύ βαριά με πυρετό και πέθανε. Και τον πήγα στα νοσοκομεία, επέθανε του Λαζάρου. Τα ξέρουμε αυτά γιατί τα ζήσαμε κοντά με τις ευχές των γεροντάδων αυτών και τι κάναμε. Όσους μπορέσαμε τους εξομολογήσαμε και κοινωνήσανε και φύγανε με τα νοσήματα αλλά και τα ψυχικά νοσήματα που είχανε, εφύγανε χαριτωμένοι και γι' αυτό οι περισσότεροι ποτέ πεθάνανε. Ακούστε, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Σαββάτο του Λαζάρου. Έχω κάνει στατιστικό. Οι περισσότεροι πεθάνανε τέτοιες μέρες. Ο Σταμάτης επέθανε τη Μεγάλη Παρασκευή και εθάφτηκε το Μεγάλο Σάββατο. Είχε πει ότι θέλω να με θάψουνε χωρίς να ξέρει κανένας ποιος είμαι, θα έρθουν στην κηδεία μόνο αυτοί οι δύο που είχε πει. Εγώ ήμουν στο Καμερούν παπάς και δεν μπορούσα να πάω στην κηδεία γιατί ήμουν Μεγάλη Παρασκευή, ήμουν στο Καμερούν και έστειλα έναν άνθρωπο και δεν είχε ούτε πεθαμένα τζίδες να τον κουβαλήσουνε. Τον εκουβαλήσανε λαϊκοί με τα χέρια και τον εθάψανε και ήθελε στον τάφο του να είδε απάνω χώμα και να μην έχει ούτε καντήλι ούτε τίποτα, ώστε να τον πατάνε οι άνθρωποι και τον τάφο. Δηλαδή να πάνε, καταλάβατε, να πηγαίνουν από τον ένα τάφο στον άλλον, να τον πατάνε οι άνθρωποι γιατί ήταν άξιος του πατήματος. Έτσι έλεγε. Σας ερωτώ, πού τον βάζετε τώρα εσείς αυτόν? Μπροστά σε εμάς, πού τον βάζετε αυτόν? Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν την ενδιαφέρει τι είναι ο καθένας. Η Εκκλησία έχει τη δύναμη να τους διασώζει όλους. Και είδε το Γεροπαΐσιος με αυτή την ωραία συμβουλή που του είπε, κάνε εσύ όσα μπορείς και ο Θεός θα κάνει τα άλλα, και ο Θεός έκανε τα άλλα πραγματικά και τον εσκέπασε και μέχρι στο τέλος του βίου ξανά εξομολογήθηκε και μετέλαβε. Ο πνευματικός που εξομολογήθηκε πρώτη φορά στην Αθήνα του είπε, δεν θα κοινωνήσεις ποτέ μόνο την ημέρα που θα πεθάνεις. Αυτό του είπε ο πνευματικός. Βαρύ. Στεναχωρέθηκα, πολύ βαρύ. Το είπα εγώ στον καιρό Παΐσιο αυτό και είπε, όχι και έτσι ρε παιδάκι μου, καταλάβατε. Αλλά επειδή είχε πάει στον πνευματικό και του είχε βάλει αυτό τον κανόνα, περίμενε πολλά χρόνια μέχρι ο πνευματικός να του δώσει την ευλογία, να πάει σε άλλο πνευματικό, να του δώσει το δικαίωμα να κοινωνάει. Τα βλέπετε? Πόσο ταπείνωση. Δεν ήρθε στην εκκλησία με το θέλημα, δεν ήρθε με το δικαίωμα, ότι έχω δικαίωμα, αλλά ήρθε ταπεινά και ήσυχα. Τώρα θα σας πω και ένα άλλο τελευταίο για τον Γέροντα Παΐσιο και να δείξουμε σιγά σιγά για το Καμερούν μερικά πράγματα και να σας τα πω. Ένας στρατιώτης ονόματι Θωμάς δίνει εξετάσεις στη στρατιωτική σχολή του Καμερούν, περνάει με άριστα και του λένε, έχεις δικαίωμα να πας σε οποιαδήποτε στρατιωτική σχολή της Ευρώπης να σπουδάσεις τις στρατιωτικές επιστήμες. Και αυτός λέει, θα πάω στην Ελλάδα. Και διαλέγει και έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Αραβάκος, έτσι μαύρος. Έρχεται στην Ελλάδα και πάει στη σχολή στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Την πρώτη εβδομάδα του λένε οι στρατιώτες εκεί οι άλλοι οι φίλοι του. Εδώ το Σαββατοκύριακο εμείς θα φύγουμε. Θα μείνεις εσύ μόνος σου, δεν έχεις που να πας. Δεν έχω που να πάω εγώ, είμαι ξένος. Ωραία του λέει ένας φαντάρος. Θα έρθεις μαζί μου στο σπίτι μου στη Λάρισα. Λέει αυτός, καλά, τι λέω, στη Λάρισα, η μάνα σου, ο πατέρας σου, τι λες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πας αυτή στη Λάρισα. Πάει στη Λάρισα. Πάει στη Λάρισα λοιπόν, τον υποδέχεται η μάνα του στρατιώτη, ούτε αν είναι μαύρος, ούτε τίποτα. Τον εξαπλώνει, του έσωσε τα καλύτερα σε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
Του έστωσε τα καλύτερα σεντόνια, τα πάγκα στο παιδί, το περιποιήθηκε, το παιδί έμεινε έκπληκτος. Εν τω μεταξύ η διαφορά του πολιτισμικού είναι τεράστια μεταξύ αυτό. Λέει, μα τι είναι αυτό, με τον ταΐσανε, τον ποτίσανε, τον αγαπήσανε, του φερθήκανε καλά, του είπανε πως έχεις λεφτά να σου δώσουμε κτλ. Και όπως κάνανε έτσι, κάνανε το σταυρό τους αυτοί που του να φάνε, άρχισαν και λέγανε για το γέροντα Παΐσιο. Το πρώτο πράγμα που άκουσε στην Ελλάδα είναι για το γέροντα Παΐσιο. Ο Καμερουνάζος. Περνάνε λίγο τα χρόνια, περνάει ο πρώτος χρόνος, αυτό. Το δεύτερο χρόνο του λένε, ξέρεις, του λέει, θα πάμε εκδρομή στο Άγιον Όρος. Αλλά επειδή εσύ είσαι καθολικός, υπάρχει μια δυσκολία. Και δεν μπορούμε, πρέπει και επίσης είσαι ξένος, πρέπει να πάρουμε μια ειδική άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τον πήραν λοιπόν με τα δυσκολία, τον πήγανε στο Άγιον Όρος. Πάει στο Άγιον Όρος, μόλις μπήκε στο κουτρουμούσι μέσα το καθολικό, λέει, πω πω, τι ωραία που είναι εδώ. Αν ποτέ μου επιτραπεί να διαλέξω θρησκεία, θα γίνω ορθόδοξος. Αμέσως, μην το πεις με τέλει. Τον πήγανε στο κελί του Αγίου Παϊσίου και τι λέει, αν ποτέ βαφτιστώ, θα λάβω το όνομα Παΐσιος. Ο στρατιωτικός αυτός. Δεν βαφτιζόταν αυτός μικρός, βαφτιζόταν μεγάλος. Τελειώνει. Τα ξεχνάει αυτά. Ζει το στρατό του και ένα βράδυ βλέπει ένα ντοκιμαντέρ σαν και αυτά που θα σας δείξω εδώ στην τηλεόραση την ΕΡΤΡΙΑ. Βλέπει ένα αφιέρωμα που έχουν κάνει για το Καμερούν, την Ορθοδοξία στο Καμερούν. Και λέει ο άνθρωπος, πω πω, πηγαίνουν Έλληνες και βοηθάνε την πατρίδα μου. Και εγώ έχω σηκωθεί από την πατρίδα μου και έχω φύγει και έχω έρθει στην Ελλάδα. Ενώ είχε σκοπό να μείνει και να υπηρετεί στο ελληνικό στρατό για το δικαίωμα, είπε: θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου, θα πάω να βρω αυτόν τον δεσπότη που υπηρετεί στην πατρίδα μου, τον Ορθόδοξο, και θα του πω: σεβασμιότατε, θα έρθω σε σένα και κάνε με ό,τι θέλει. Εγώ θα είμαι στρατιωτικός και όπου νομίζει, βοήθησέ με να βοηθήσω την πατρίδα μου, τους Καμερουνέζους, Χριστιανούς Ορθόδοξους. Πράγματι, το παιδί τελείωσε τη σχολή, γύρισε κάτω, έρχεται στη Μητρόπολη. Έρχεται στη Μητρόπολη, τον περίμενε στην είσοδο ένας παπάς μαύρος. Για να δείτε τι είναι. Τα εμπόδια. Του λέει τι θέλεις. Λέει θέλω να δω, λέει, το Μονσενιέρ. Για να δεις το Μονσενιέρ, του λέει θα μου δώσει 50 ευρώ και όταν μπορέσω εγώ θα ειδοποιήσω το Μονσενιέρ και μετά. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, νόμιζε ότι χρειάζονται 50 ευρώ. Το καταλαβαίνετε που βλέπουμε, έτσι. Αυτό το βλέπετε. Παντού τα λεφτά κάνουν κουμάντο. Το εμπόδιο, ο διάβολος όμως τον εμποδίσει. Του δίνει τα 50 ευρώ του παπά. Ο παπάς φυσικά το πίσω δεσπότη, του πήρα 50 ευρώ. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, τον άφησε τον άνθρωπο. Του λέει: Μονσενιέρ, είπε ότι δεν έχει χρόνο να αντιμετωπίσει έναν μαύρο αξιωματικό, του είπε ο παπάς. Του ανθρώπου που ήθελε να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, παιδιά μου. Λοιπόν, όμως αυτός είχε επιμονή. Μια Κυριακή έρχεται στην εκκλησία και αφού λειτουργείται, πάει και τον πιάνει τον δεσπότη και του λέει: σεβασμιότατε, ελληνικά, σεβασμιότατε, εγώ έχω σπουδάσει στην Ελλάδα. Έχω αυτά, έχω αγαπήσει και μία Ελληνίδα και θέλω να γνωριστούμε μαζί. Και αρχίζει αυτή η γνωριμία. Ο άνθρωπος αυτός γίνεται ένα μεγάλο αξιωματικό στέλεχος εις την Προεδρία της Δημοκρατίας του Καμερούν και μετά από αυτό, αφού τον ανέβασε η πολιτεία σε μεγάλα αξιώματα, έρχεται μία ημέρα και λέει «Καιρός είναι και να βαπτιστώ». Τον ευαπτίσαμε και τον ευαπτίσαμε και τον ευγάλαμε Παΐσιο. Και άλλαξε όλα τα ονόματά του και λέγεται Παΐσιος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας τον αγαπάει πάρα πολύ. Και τι κάνει? Παίρνει, αδερφοί μου, τα βιβλία αυτά που διαβάζετε εσείς του Γεροπαϊσίου, το βιβλίο του Γεροπαϊσίου, και κάθεται νύχτες ολόκληρες, τα μετέφρασε στα γαλλικά και εκτός από τα γαλλικά τα μετέφρασε και σε δύο διαλέκτους της περιοχής αυτής. Γιατί? Γιατί λέει ότι εμάς ο χριστιανισμός μας είναι ένας χριστιανισμός ηθικιστικός, δηλαδή κάνε το καλό, κάνε εκείνο. Κανείς δεν ξέρει και δεν μας έχει μάθει πώς πολεμούμε τα πάθη. Ο γέροντας Παΐσιος είναι αυτός που έχει όλη την Ορθοδοξία και έχει αφήσει με αυτά τα βιβλία που έχει πει και όλα αυτά που είπε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πολεμούν τα πάθη και μπορούν να δουν λίγο από το φως του Χριστού. Και αυτά τα βιβλία τυπώθηκαν και αυτή τη στιγμή με ένα τυπογραφείο της Μητροπόλεως που εμείς με λίγα χρήματα τα κάνουμε αυτά. Και αυτή τη στιγμή μοιράζονται στα σπίτια και επειδή τα σπίτια πολλές φορές δεν έχουν ούτε ρεύμα, διαβάζουν το βίο του Αγίου Παϊσίου και τα λεγόμενα του Αγίου Παϊσίου με λαδολίχνερα στο Καμερούν. Βλέπετε τι πράγμα, ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος κάποτε, πόσους ανθρώπους διαμέσου της χάριτος του Θεού
σώζει και έσωσε.